Εμένα με ευχαριστεί αυτό που κάνω. Κατάλαβες, δεν ξέρω τι πουλάω. Εγώ προσπαθώ, δηλαδή μ' αρέσει που δίνω γέλιο στον κόσμο. Κατάλαβες. Τώρα αυτό αν έχει ποιότητα ή δεν έχει, δεν το ξέρω. Κατάλαβες. Προσπαθώ όσο μπορώ σε αυτό που κάνω να είμαι καλός. Να σου θυμίσω όμως μια εκπληκτική σου ερμηνεία στον κινηματογράφο σε μια ταινία του Ερίκου του Θαλασσινού που πέρασε όμως ντούκου γιατί την κόψανε ακόμα και από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όπου άξιζε να βρεις και την ταινία. Πού το θυμήθηκες αυτό? Ναι, αυτή είχε παιχθεί στην δικτατορία. Νομοταγής πολίτης. Ο νομοταγής πολίτης. Λοιπόν, δεν ξέρω έχετε, αν έχετε τίποτε. Θα ψάξουμε να βρούμε, δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να βρεθεί. Ναι. Αλλά είναι νομίζω ίσως από τις πολύ σημαντικές σου ερμηνείες και από τις πολύ καλές ερμηνείες στον ελληνικό κινηματογράφο. Ναι, από τις πολύ καλές ταινίες. Και τα λέω πολύ και πολύ καλή ταινία. Πάρα πολύ καλή ταινία. Το ελληνικό κινηματογράφο πιστεύω και εγώ. Αλλά παίχθηκε όταν ο κινηματογράφος πια είχε βουλιάξει. Αλλά δεν ήταν και της εποχής ίσως. Ναι, δεν ήταν προχωρημένη ταινία, πιστεύω. Αλλά είχαμε και προβλήματα τότε, ξέρεις. Ας πούμε, σε μια στιγμή που βάζω κάποιο λόγο εκεί πέρα και μιλώ για την. Υποτίθεται για τους ανθρώπους του εργοστασίου και ξαφνικά μιλώ για την ελευθερία. Λοιπόν, αυτά δεν τα πολύ πήρανε χαμπάρι τότε. Και μάλιστα έβαλα και λίγο τη φωνή λίγο του Παπαδόπουλου. Ναι, και από πίσω είχαμε ένα πουλί. Ότι ήταν το σήμα της. Ναι. Και θέλαμε να περάσουμε κάποια μηνύματα. Ήτανε του Μουρσελά τότε. Ναι. Και δεν τα πήρανε χαμπάρι.